Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. 14 Φλεβάρι σήμερα, γιορτή των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζονται, σε όσους πιστεύουν αυτή τη γιορτή. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν ή αυτοί που λένε είναι κάτι εμπορικό και τα σχετικά. Κακώς, γιατί έχει πλάκα. Μένα μου αρέσει σαν γιορτή έτσι ένα δωράκι, να πάρω δύο δωράκια, ένα ταξιδάκι, ξέρω εγώ, γενικά να το ζήσουμε λιγάκι. Είναι λίγο φτιαχτό μεν, αλλά δεν πειράζει, λίγο μια παραπάνω χαρά, ας το πούμε, σε αυτό. Οπότε και εσείς κάντε ένα δωράκι σε αυτόν που αγαπάτε, σε αυτόν που είστε ερωτευμένος ή ερωτευμένοι μάλλον, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, δεν απευθύνω μόνο στους άντρες. Καλό είναι αυτό, εντάξει, έστω και ένα μικρό συμβολικό δωράκι, ένα τριαντάφυλλο που λέει ο λόγος ή και κάτι πιο μεγάλο, γιατί όχι. Και εγώ θα λείψω, ναι, από σήμερα και μετά θα λείπω, οπότε αν αργήσω να απαντήσω σε σχόλια μέχρι την Κυριακή θα λείπω. Και η φάση είναι ότι δεν πρόλαβα να ετοιμάσω φιγουράκι unboxing για αυτή τη βδομάδα γιατί φύγαμε βιαστικά βολτίτσα. Και εντάξει, το επόμενο βίντεο λογικά από την επόμενη βδομάδα, το πρώτο βίντεο που θα σκάσει θα είναι το φιγουράκι unboxing που σας χρωστάω από αυτή τη βδομάδα. Τώρα μέχρι την Κυριακή, βασικά την Κυριακή θα σκάσει το τελευταίο βίντεο που έχω ετοιμάσει, το οποίο θα είναι ένα γαμάτο φάγκο pop haul, να μπείτε να το δείτε. Αυτά νομίζω, εντάξει, πάμε να μπούμε μέσα και αν αργήσω λιγάκι να απαντήσω σε ορισμένα σχόλια να με συγχωρέσετε ή σε ορισμένες ερωτήσεις. Πάμε να μπούμε στο κουτί μας σιγά σιγά, έχουμε ένα woodbox σήμερα, το woodbox του Φλεβάρι είναι αυτό αν δεν κάνω λάθος, power νομίζω το έλεγε η θεματολογία του. Να πούμε ότι το woodbox είναι γαλλικό συνδρομητικό κουτί και είναι το τρίτο που αναλαμβάνουμε αν δεν κάνω λάθος. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μάλλον θα κρατήσω τη συνδρομή του γιατί μου αρέσει αρκετά γενικά όπως είναι το στήσιμο του. Και είναι οικονομικό, είναι η δεύτερη φορά που τραβάνε 20 ευρώ μόνο. Την πρώτη φορά μόνο είχαν τραβήξει 27 και, και τη δεύτερη φορά και την τρίτη φορά τώρα τραβήξαν από 20 ευρώ. Οπότε με 20 ευρώ μόνο αν μας έρχεται αυτό το κουτί είναι γαμάτο. Αυτά πάμε να πούμε σιγά σιγά. Έχει κουτί μέσα στο κουτί, έτσι ένα inception όπως θα έλεγε ο φίλος μου ο Δάγκος από τους Nerdogs. Πάμε να πούμε σιγά σιγά να το δούμε. Τα προηγούμενα δύο που πήραμε τουλάχιστον είχαν ωραία αντικείμενα με καλή αξία. Συχνά πυκνά έχει και Funko Pop μέσα. Να πούμε ότι τώρα εδώ. Κάπως έτσι. Το κουτί του, κάτι που ανακαλύψαμε αργότερα, το κουτί του αλλάζει το μέσα έξω, οπότε στο τέλος θα το αλλάξω για να δούμε και το εσωτερικό του πως είναι. Μικρό κουτάκι κατά βάθος, αυτό είναι το logo του woodbox. Ωραία, πάμε να δούμε μέσα σιγά σιγά να δούμε τι παίζει. Μικρό κουτάκι έρχεται, αλλά αυτό το μικρό είναι και θαυματουργό κάθε φορά. Α, έχουμε, ναι, έχουμε για άλλη μία φορά ποπάκι και γαμάτο ποπάκι. Το περιοδικό του woodbox, το οποίο μετά νομίζω μπορούμε να το δούμε λιγάκι. Το γαμάτο ποπάκι που επιτέλους αυτή τη φορά έχει σωστό αυτοκόλλητο. Είναι ο γαμάτος Gotenks από το Dragon Ball, βασικά αυτός είναι από το Dragon Ball Super, αλλά τον Gotenks τον είδαμε πρώτη φορά στο Dragon Ball Z και νομίζω ήταν εκεί στο Majin Buu Saga είχε σκάσει μύτη. Τότε πρέπει να λείπανε κάπου ο Goku και ο Vegeta κάπου. Τώρα παίζει να ήταν πεθαμένοι ή παίζει να ήταν και δύο πριν έρθουν, ας πούμε, γιατί πολλές φορές πεθαίναν αυτοί και ξαναγυρνούσανε. Και εδώ ήταν η ένωση των δύο μικρών του Trunks και του Goten. Να πούμε ότι πίσω είναι από αυτή τη σειρά και είναι το Pop Animation νούμερο 319. Αυτή η ένωση γινόταν με ένα συγκεκριμένο fusion dance, νομίζω το έλεγε, fusion dance technique, κάπως έτσι. Και κάνανε μια συγκεκριμένη χορογραφία, η οποία χορογραφία, αν γινόταν λάθος, έβγαινε ένας πιο χοντρός ή ένας πιο αδύνατος Gotenks. Το ίδιο ίσχυε και για το Gogeta, που ήταν η ένωση του Vegeta και του Goku. Θα πούμε ότι εδώ, στην ουσία, τα παιδιά τους ενώθηκαν και φτιάξαν τον πολύ γαμάτο και δυνατό Gotenks, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Την ένωσή τους, η ένωσή τους γενικά, για να γίνει μάλλον αυτός ο χορός ή αυτή η τεχνική, έπρεπε να έχουν το ίδιο ύψος ή την ίδια μάζα γενικά σώματος και τα power level τους να είναι ρυθμισμένα, να είναι και αυτά μαζί αν θυμάμαι καλά. Για να μην γίνει κανένα λάθος, έπρεπε να τα υπολογίσουν ακόμα και αυτά, να ρίξουν τα επίπεδα της δύναμής τους, ας πούμε, για να τα μετριάσουν να γίνουν οι ίδια. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Τώρα μας λέει Woodbox Exclusive, αλλά αμφιβάλλω αν είναι όντως Exclusive το Woodbox. Λογικά ήταν κάπου αλλού Exclusive στην Αμερική. Το ευρωπαϊκό Exclusive, ας πούμε, πήρε το Woodbox. Δεν θα έρθει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μπορεί να μην έρθει, ας πούμε, το άλλο χαζό αυτοκόλλητο. Αν και πάλι πολλά έχουμε δει, μπορεί να έρθει κανονικά. Απλά εδώ να πήγε λίγο νωρίτερα στο Woodbox. Συνεχίζουμε. Πολύ ωραίο ποπάκι πάντως, μπορώ να πω. Συνεχίζουμε με ένα κασκόλ, το οποίο κασκόλ. Α, Harry Potter μας λέει, καλά που είδα αυτό και. Α, έχουμε Slytherin, ναι. Εντάξει, μας λέει Slytherin 07. Έτσι, ωραίο κασκολάκι στα χρώματα του Slytherin. Ο κλασικός γειτόνας που συνήθως ήταν η κακή σε εισαγωγικά σε αυτόν τον γειτόνα ή οίκο. Όχι, γειτόνα νομίζω καλύτερα να το πούμε, με το φίδι για σήμα. Γιατί ο Σάλαζαρ Slytherin που ίδρυσε αυτόν τον γειτόνα. Μιλούσε ερπετικά όπως και ο Voldemort, όπως και ο Harry Potter. Τη γλώσσα, ας πούμε, με τα φίδια που μιλούσε. Συνεχίζουμε, ωραίο κασκολάκι και licensed εννοείται. Δεν ξέρω αν είναι Woodbox Exclusive, θα δούμε αυτό. Ποια εταιρεία, δεν μας λέγω, είναι πρόσχετα σχετικά. Cotton Division πρέπει να είναι η εταιρεία
που το φτιάχνει. Αυτό συνεχίζουμε. Βίζεται αμέσως. Α, στο διόπος αυτό είναι Sonic Mania. Σε Sonic παραπέμπει αυτό και έχουμε εδώ το Sonic, την Tails, νομίζω δεν λέγανε και το Knuckles, δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα τους ακριβώς. Ένα print, ας πούμε, ένα πιο premium art print. Ωραίο. Αλλά αυτό μικρό αντικείμενο light, αυτό έτσι και λίγο μακρόστονο, μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, ένα πινακάκι ή κάτι τέτοιο. Και αυτό παίζει να είναι και από το καινούριο του παιχνίδι. See the lights, experience the sounds. Ωραίο, στο Διόπολη σε πιο έτσι ρετρίζει λίγο το στυλ του όπως είναι. Ωραίο. Καλό, πριν δεν είμαι τόσο fan του Sonic, έπαιζα πολύ παλιότερα Sonic, αλλά ένα ωραίο αντικείμενο. Και συνεχίζω. Ουουου, βλέπω exclusive αντικείμενο. Βασικά πριν πάμε εκεί, ας δούμε την μάσκα. Λέω πρώτα την καρφίτσα, πού είναι η μάσκα. Λε Φεβρουάριο 2018, Power Woodbox. Η καρφίτσα αυτή, αν θυμάμαι καλά, έτσι ήταν και η μάσκα. Έτσι παραπέμπει από την ταινία η μάσκα, που πρώτα ήταν η γραφική νουβέλα και τα σχετικά. Που υπήρχε αυτή η μάσκα, αντιφορούσαν και αντιφορούσε και τρελαινόσουν μετά. Ωραίε, οι καρφίτσε είναι πάρα πολύ ωραίε. Σαν να την ανοίξω λίγο, να τη δούμε. Οι καρφίτσε του Woodbox έχουν πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Έτσι το ανάγλυφό του όπω είναι, ναι, και άλλη μια γαμάτη καρφίτσα. Άλλο ένα γαμάτο πιν. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο γαμάτα είναι έτσι ανάγλυφο, πόσο καλά βαμμένο. Δεν είναι απλό πιν, σου λέει πάρτο εκεί πέρα για τελείωση. Ακόμα και εδώ κάνω προσεγμένη δουλειά. Πάρα πολύ ωραίο το πινάκι. Και για το τέλος, αυτό που έλεγα πριν ότι είναι κάτι license και κάτι γαμάτο license. Βλέπω Marvel, οπότε καλό αυτό. Α, και είναι η X-Men. Τώρα από πίσω το είδα εδώ που λέμε είναι license. Βασικά στην ανοίξω να τη δούμε κατευθείαν ανοιχτή. Ανοίξει από εδώ. Μπράβο, μπράβο. Ενώ συνήθω στο Woodbox, ας πούμε, από τα προηγούμενα δυο που είχαμε πάρει. Όχι, βασικά και η Star Wars ήταν licensed μπλούζα. Αυτή που φοράω τώρα νομίζω ότι το προηγούμενο μήνα δεν ήταν licensed. Αλλά εδώ έχουμε μια γαμάτη μπλούζα τη Marvel, licensed προϊόν εννοείται. Και εδώ είναι η X-Men. Η ωραία και αγαπημένη X-Men. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ Archangel, βλέπουμε τον Beast, βλέπουμε τον Cyclops, την Phoenix, τον Wolverine. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και με την ετικέτα του, όπως είπαμε, γιατί είναι ένα licensed προϊόν και μέσα όπως μας το γράφει. Ωραία, πάρα πολύ μαζί. Marvel Comics, Marvel.com και τα σχετικά. Και αυτό από το Cotton Division, όπως είναι και το κασκόλ μας. Εδώ μας το γράφει. Θα δούμε αυτά τι γράφει στο περιοδικό, αν είναι Woodbox Exclusive ή όχι. Πάντως η μπλούζα πάρα πολύ ωραία και με πολύ ωραία στάμπα. Α, και εδώ και αυτός, ποιος είναι, ναι, όχι, ο Iceman. Ναι, ο Iceman πρέπει να είναι αυτός. Αν δεν κάνω λάθος, μοιάζει λίγο Silver Surfer, αλλά πρέπει να είναι ο Iceman. Αυτά. Το κουτί θα το αλλάξουμε μετά. Βασικά, πάμε να αλλάξουμε το κουτί και μετά να κάνουμε και την εκτίμησή μας. Έτοιμο λοιπόν για το κουτάκι του. Εντάξει, τώρα δεν κατάλαβα αν παραπέμπει κάποιο συγκεκριμένα. Μας λέει Woodbox Garden, αν είδα σωστά. Και είναι κάπως έτσι. Ναι, Woodboxes Garden. Δεν ξέρω αν παραπέμπει κάποιο συγκεκριμένα αυτό. Ίσως σε κάτι παλιό ή Power. Πού να παραπέμπει. Αν κάτι σας θυμίζει αυτό, βοηθήστε με κάτω στα σχόλια. Εγώ τώρα δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό από ό,τι το βλέπω έτσι έξω. Έχω μια πόρτα. Αυτά εδώ τα. Α, βασικά αυτά πρέπει να είναι κάτι σαν potions για. Λογικά που να σου δίνουν δύναμη, λογικά το πάρω και κάτι έτσι να φέρνει κάπου προς τα εκεί. Αλλά τώρα δεν μου θυμίζει ακριβώς το κουτί, δεν μου φέρνει κάτι, τι θα μπορούσε να είναι. Ωραίο πάντως και τα κουτιά τους απ' έξω είναι πολύ καλύτερα από ότι να ήταν έτσι. Δηλαδή καλύτερα να το στέλνουν εξ αρχή έτσι, να μην χρειάζονται να τα αλλάξουμε. Λοιπόν, τώρα μια πρόχειρη εκτίμηση. Το κασκόλ, το οποίο κασκόλ είναι licensed αντικείμενο και Harry Potter, είναι καλό κασκολάκι από την Cotton Division όπως μας τη λέει. Αυτό ξέρω εγώ 10-15, μπορεί και παραπάνω και λίγο παραπάνω το βρεις, αλλά κάπου εκεί νομίζω παραπάνω κασκόλ δεν θα χρειαζόταν να κοστίζει κάπου εκεί. Το ποπάκι, το οποίο ποπάκι του είναι ένα exclusive ποπάκι. Αυτό θα δοκιμάσει τον exclusive στην Ελλάδα κάπου στα 17-18 ευρώ, λίγο πιο ακριβά από το κανονικό, ο γαμάτος Gotenks. Να πούμε ότι εδώ η καρφίτσα κάνα 3 ευρώ να την πούμε. Αν θυμάμαι καλά και τις προηγούμενες φορές, οι καρφίτσες κάπου στα 4 ευρώ τις χρεώνει κάθε φορά. Εντάξει, είναι καλή καρφίτσα, δηλαδή και τα 4 ευρώ ακόμα πιστεύω θα τα δικαιολογούσε, γιατί είναι καλό ο καρφιτσάκι. Εδώ τώρα αυτό το pin, αυτό το artwork, ας πούμε, εδώ θα μπορούσε αυτό το print μάλλον. Καλό έτσι, καλή ποιότητα, αλλά είναι ένα χαρτί, ένα κομμάτι χαρτί. Αυτό κάνα 3-4 ευρώ, ξέρω εγώ από το πολύ αδοπλούσαν. Άντι είναι και Sonic, λες, κάνα τα άλλη, το πολύ δεν νομίζω παραπάνω. Sega και όσο μας λένε, και αυτό ακόμα είναι licensed. Αυτά και η γαμάτη μπλούζα, η οποία μπλούζα είναι licensed και αυτή εννοείται τη Marvel. Αυτή κάνα 15-20 ευρώ, μπορεί και λίγο παραπάνω, γιατί εδώ μιλάμε για licensed μπλουζάκι τη Marvel. Αυτά πάμε να δούμε και το περιοδικάκι μας. Και εδώ, αν θυμάμαι καλά, κάθε φορά γράφει και τις τιμές. Θα δούμε τι παίζει. Φεβρουάριο 2018. Έχουμε εδώ Secret Powers of Woodbox τα σχετικά. Εδώ έχουμε κάποιους Woodboxers. Πρέπει και εγώ να αρχίσω να βγάζω καμιά φορά φωτογραφία, μήπως μπούμε και εμείς κάποια στιγμή εδώ πέρα. Γιατί όχι. Εδώ έχουμε Pick of the Man, Dragon Ball FighterZ. Ωραίο, εδώ το πρώτο μας το αφιερώνει στο παιχνίδι Dragon Ball. Λογικά το FighterZ είναι και το καινούριο παιχνίδι του Dragon Ball που έχει βγει. Το οποίο δεν το έχω παίξει.
Θέλω όμως κάποια στιγμή να το δω. Πάρα πολύ ωραίο ένθετο εδώ. Μας λέει κάποια πράγματα για τον Dragon Ball και τα παιχνίδια του Dragon Ball. Εδώ έχουμε Mega Woodbox. Κάθε φορά είναι κάποιο τυχαίνει. Ένα μάλλον τυχερό τυχαίνει αυτό το Mega Woodbox. Το οποίο Mega Woodbox παραφαίνεται να είναι Mega, γαμάτο Mega. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι τα δώρα έχει το σπαθί του Golden Gryffindor. Ένα γαμάτο ρεπλικά το οποίο μόνο αυτό κάνει 2,30. Έχουμε εδώ, εντάξει, κάποια έξτρα για αυτά. Κάποιες σειρές παλιές οι οποίες είναι ακριβές και αυτές. Εδώ βλέπουμε, εντάξει, τον Goku εναντίον του Nappa. Τον Goku βασικά να έχει κάνει τον Nappa τόπι. Γιατί έχει λάπτοπ, έχει πολύ πράγμα. Αυτό το Mega Woodbox είναι τούμπανο. Αλλά μόνο το σπαθί που βλέπω και τον Goku εδώ πέρα, αυτά είναι. Έχει και τα, αυτά τα έξι πάρα πολύ ωραία. Αλλά το σπαθί και το αγαλματίδιο του Goku είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα μέχρι τέτοια λάπτοπ δίνει, το οποίο λάπτοπ κάνει 999. Ένα λάπτοπ της Asus. Ωραίο. Μακάρι κάποια στιγμή να κερδίσουμε. Εδώ έχουμε Official Funko Dragon Ball Gotex, μας λέει Woodbox Exclusive. Εδώ έχουμε 20 ευρώ. Εντάξει, 20 ευρώ νομίζω είναι λίγο πολλά. Μπορεί στη Γαλλία τόσο να κάνουν ή στο Βέλγιο από που είναι το κουτί, μπορεί τόσο να κάνουν τα παπάκια. Εδώ σε εμάς ένα εξώσιμο παπάκι κάπου στα 16, 17, 18 ευρώ. Το μπλουζάκι αυτό 20 μας το δίνει. Εντάξει, για το μπλουζάκι το πιστεύω. Δηλαδή αν δεν θα βρει και 20, μπορεί και 25 ένα τέτοιο μπλουζάκι license Marvel. Τώρα το παπάκι 20 ή λίγο τσιμπημένο. Κάνα 2 ευρώ κάτω το βρίσκει στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε το κασκόλ μας το λέει 20. Το κασκόλ τσιμπημένο. Εδώ έχει το Γκρίφιντο ρε γάμο. Το κασκόλ στα χρώματα του Γκρίφιντο θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Γιατί είναι όλο το κασκόλ στα χρώματα του Γκρίφιντορ. Τώρα αυτό είναι ένα μαύρο κασκόλ με πράσινο, ας πούμε. Εδώ έχουμε αυτό το μπορντό με το κίτρινο. Όπως ήταν τα χρώματά του, πάρα πολύ ωραίο. Και το artwork εδώ μας το έχει 6 ευρώ. Πολλά είναι 6 ευρώ. Δηλαδή, κάνα τάλιρο λες καλά. Ήταν και το κασκολάκι 20 ευρώ που θα μπορούσε να το βρει, πιστεύω και τόσο. Γιατί είναι ένα καλό κασκόλ καλή ποιότητα, αλλά λίγο τσιμπημένο. Και ναι, το pin του Woodbox, ας πούμε, μας το έχει 4 ευρώ όπως κάθε φορά. Και για τον επόμενο μήνα έχουμε αυτό εδώ. Το οποίο αυτό εδώ πού να παραπέμπει. Ένα ποτήρι με. Δεν με βοηθάει τώρα αυτό το σήμα για τον επόμενο μήνα. Μήπως τώρα να είναι τίποτα Jurassic Park. Γιατί εκεί που αφήναν το ποτήρι, μια και βγαίνει το Jurassic World το καινούργιο, και νομίζω δεν βγαίνει τον επόμενο μήνα. Βγαίνει τώρα, θυμάμαι, το έχω χάσει λίγο με τις ταινίες. Αλλά εδώ αυτό, όπως είχαν ας πούμε τα ποτήρια αφημένα και μόλις παντούσε ο δεινόσαυρος έτριζε λίγο το ποτήρι από τη σεισμική δόνηση, βασικά το νερό ταρακουνιόταν. Μπορεί να παραπέμπει εδώ, σε Jurassic Park, κάτι τέτοιο. Διαφορετικά, βοηθήστε με λίγο και εδώ τι παίζει. Και με το κουτί, με αυτό εδώ, γιατί τώρα δεν μου έρχεται. Εδώ σαν να παραπέμπει κάτι σε παιχνίδι, αυτό σαν να είναι πόσο που να σου δίνει δύναμη, κάτι τέτοιο. Αυτά. Ακόμα ένα γαμάτο Woodbox και όπως είπα, εντάξει, το Woodbox θα το κρατήσω. Είχαμε πολύ ωραίες θεματολογίες. Και η μάσκα και το Sonic, όχι κάτι με ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά αυτό το ποπάκι γαμάτο, ένα κασκόλ από μια αγαπημένη θεματολογία Harry Potter και ειδικά η μπλούζα που είναι μια μπλούζα της Marvel, ένα πάρα πολύ γαμάτο μπλουζάκι. Ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο Woodbox. Το Woodbox όντως θα το συνεχίσω και μάλλον θα πορευτούμε μαζί. Η μπλούζα μας έπεσε. Αυτά παιδάκια μου, να σας ευχηθώ άλλη μια φορά χρόνια πολλά σήμερα σε όσους γιορτάζουν, όσους έχουν επιλέξει μάλλον να γιορτάζουν. Σε αυτούς που επέλεξαν να μην γιορτάζουν κακώς, γιορτάστε παιδιά, κάντε ένα δωράκι στον αγαπημένο σας, σε αυτόν που είστε ερωτευμένος ή σε αυτήν, το ίδιο ισχύει και για τα δύο φύλλα. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek video, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια στο φιγουράκι unboxing και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.